Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακόμα ένα επεισόδιο Fun Bet Betting Show εδώ μαζί με τον Μαρίνο και τον Ανδρέα. Για να δούμε τα παιχνίδια Γαλλία-Ελβετία και Κροατία-Ισπανία. Σωστά, Ανδρέα? Σωστά. Λοιπόν, να σου πω ότι ο Μποχπά έκανε χειραψία με τον Λεφ, τον manager της Γερμανίας. Δεν τελειώνει τη φάση. Είναι λίγο φοητσάρικο, είναι ρίσκα, ρε. Είναι το χέρι που ήταν, φίλε, που θα μπορούσε όπου να... μπορεί να μπει. Όπου μπορεί να μπει το συγκεκριμένο χέρι. Και το άλλο δηλαδή, το αριστερό. Λοιπόν, περιμέναμε περισσότερα από την Γαλλία, φίλε Ανδρέα. Όχι σαν χώρα, σαν ομάδα. Σαν ομάδα. Περιμέναμε αλήθεια λίγα πράγματα περισσότερα από την Γαλλία. Έχει ποιότητα, έχει ταλέντο, έχει παιχταράδες. Ειδικά μεσοεπιθετικά. Περισσότερα ατομική νομίζω ποιότητα. Και ενέργειες κάποιων παιχτών έφεραν κάποια δέρματα, κάποιες νίκες. Θεωρώ ότι η Γαλλία κρατάει δυνάμεις. Έχει να δω και παραπάνω και αφήνει λίγο έτσι για το τέλος. Μα ο Εμπαμπέ ποτέ μια εγουρά όπως το φλάσ, ρε φίλε. Τέλος, είδες τον τόσο βράζο. Ναι ρε, πάντα είναι έτσι, πάντα είναι έτσι, ναι. Θεωρώ ότι αν πες ότι χτυπήσει... Φίλε μου, ναι, στα γαλλικά. Στα γαλλικά να μου το χτύπα ξύλο. Τι φωτί. Ούτε ο Σοτόλ, Πομπέ. Αν χτυπήσει, νομίζω θεωρώ ότι η Γαλλία είναι ένα πρόβλημα. Όχι. Να έχει πρόβλημα. Μεγάλο όμως, όχι να μπορεί να τα καταφέρει. Μεγάλο. Μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, αν υπάρχει άλλο. Ή να μένει στη μέρα, ντρο, φίλε. Ή στην. Εντάξει. Δίνει που παίζουν. Προ νύχτα. Ανάλογα. Στην νύχτα του. Στην νύχτα. Αν μένει στην νύχτα του, ναι. Έτσι και σου να μένει στη νύχτα, σου να πάει κάποιο που ήταν με. Βλέπει τελικά, είδε το γελουίν του. Τι κάνουμε αμέσω. Κάτι ευθύμησα. Όχι, να σου πω, σε ξύλο εκτό αέρα. Αλλά ναι, η Γαλλία χωρί Μπαπή είναι άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλο Εμπαπέ στο ρόστερ της Γαλλίας. Γενικότερα υπάρχει άλλο Εμπαπέ. Δεν είναι ταχύτητα, είναι εκρηκτικό, ήταν τρίπλες. Έχει τις παραπάνω τρίπλες μέχρι στιγμή στη διοργάνωση ο Εμπαπέ. Φυσικά επειδή έχουμε δείγμα της Γαλλίας, έστω σε φιλικά, έστω σε προκριματικά, πώς αυτοί οι παίχτες μπορούν να παίξουν για καλύτερα. Συμφωνώ με τον Μαρίνο, ίσως σήμερα να είναι η μέρα απέναντι στην Ελβετία να βγάλουν περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Η Γαλλία δεν τις έφαγε σε 10 αγώνες, βλέπω εδώ. Και στα 6 τελευταία δεν έφαγε και τέρμα. Στα 6 τελευταία. Πριν το Euro. Ναι. Ναι. Τι έφαγε 2 από την Πορτογαλία, ναι, έφαγε από την Ουγγαρία. Δεν έφαγε 6 από τα 10 γκολ. Σωστό. Ναι. Αυτό ναι. Συγγνώμη, ναι. Αυτό ναι. Έξω ότι η Ελβετία είναι ομάδα που έτσι να θέλει να παίξει μόνο ένα μήνα. Νομίζω δεν το έχει αυτό το παιχνιδιού. Mm-hmm. Περιμένω ότι θα κλειστεί ρε παιδί μου πίσω στην άμυνα τη. Ούτε φουλ επίθεση. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι θα βολέψει τη Γαλλία για να φτιάξει φάση. Θα βάλει πολλά γκολ. Ξέρω πώς το βλέπεις ή το προβλέπεις. Εγώ προβλέπω Γαλλία to win και over 2,5. Ναι. Και εγώ για κάποιο λόγο θεωρώ ότι τώρα το ξέσπασμα της Γαλλίας, επειδή ακολουθούν και μετά δύσκολα παιχνίδια μέχρι τον τελικό να θέλει να φτάσει, είναι ευκαιρία της απέναντι στην Ελβετία να κερδίσει έτσι αυτοπεποίθηση εν ώψη συνέχεια. Και εγώ συμφωνώ με Μαρίνο, Άσον και Μορ. Και Μορ. Το Άσον, ναι, το Μόρ ίσως να το ξανασκεφτούμε λίγο. Εσύ ρε φίλε, εμείς... Σκέφτονται εσύ. Πάμε να κάτσε να το... Όχι, σκέφτονται εσύ, εμείς πάμε έτσι. Όπα, εντάξει. Πολύ σκέψη. Σκέφτηκα το. Α, και... τι. Εντάξει, να πάω μαζί σας, οκ. Okay. Ωραία. Πρέπει να συμφωνούμε για τρεις. Καταλάβεις, διπλώνει η Ελβετία. Καρφωτό διπλό. Λοιπόν, επόμενο μας παιχνίδι, Κροατία-Ισπανία στην Κοπεχάγη. Είδα τον γκολ του Μότρης προχτές και το έτσι ρε φίλε. Ναι. Τέλος το κάνει. Φορεθκώ αριστερά από κέντρο. Φίλε, είπα μόλις τον Μαρίος, είπα το ίδιο πράγμα. Είδες τον γκολ του Μότρης. Σίγα το πράγμα λαλί μου. Ότι είναι εσύ ο πράγμα ρε φίλε. Εξωτερικό φάλτσο. Έβαλα εξωτερικό φάλτσο και κάτι στο μέσα. Φίλε, έβαλα τον έκανα μου 5 φορές. 5 στα 5 έκανα το ίδιο πράγμα. Στην αναγέννηση της Σερίου έβαλε τσι γκολ. Έβαλε στα. Χωρίς πορτάρι. Και μετά θυκιό. Ναι. Και μετά θυκιό. Και μετά θυκιό. Με σκιό εμπάλες εννοώ. Ναι. Οπότε μετά που είδα τον Μαρίνο να το κάνει 5 φορές ρε φίλε στις 5 είμαι λιγότερο εντυπωσιασμένος που το Μόντριτς. Μάλιστα. Ωραία. Θεωρείς ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, αν και είναι 35 τώρα. 35 προς 36. Ναι. Όπως θα λέγει ο φίλος του Μαρίνο, για σου πάρω την ατάκα. Ναι. Στη θέση του είναι. Μάλιστα. Από τους κορυφαίους. Κάνει διαφορά. Παραμένει, εγώ σε 15 χρόνια είναι η πηγή έμπνευσης για την Κροατία, απλά έχοντας. Πλέον μείνει σχεδόν μόνος του, όχι μόνος του, εντάξει, βέβαια, αλλά φύγαν 4-5 άλλοι παιχταράδες οι οποίοι τον πλαισίωναν τα τελευταία χρόνια. Πέφτει περισσότερο βάρος. Κάνει πολλά λάθη ο. Ο Γιάννης, ο Ζάρτιλας. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα αλλάσσεις επίπεδο. Στον Άπονα. Αλλάσσεις επίπεδο.
Μα έφυγε επί ένα διάστημα και στην ΑΤΕΠΕΚ. Επί ένα ΑΤΕΠΕΚ, θέλει πολλά, θυκόξαν τον, έφυγε, κάτι τέτοιο, είχαν ιστορίες. Καλύτερα να το αναλύσουμε τώρα. Ναι, ναι. Η Ισπανία νίκησε στη Σλοβακία 5-0. Έκανε κάποια λάθη ο Πορτάρης. Στα δυο γκολ νομίζω έκανε κάποια μικρά λάθη. Θεωρώ ότι θα πάει έσω. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε over 2,5 στο παιχνίδι. Ισπανία, Κροατία, Ισπανία. Εγώ δεν θα το πω. Μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, βλέπω κλειστό παιχνίδι. Επειδή έβαλε προχτές η Ισπανία 5, η Κροατία τώρα να πάει προσεκτική πολλά να μην φάει γκολ. Όταν και εγώ βλέπω το έναν άντερ, ξέρω εγώ. Η Ισπανία είναι πολλά καλή αμυντικά, έτσι, Ανδρέα. Θεωρείς ότι... Κοίταξε, είναι δοκιμάστηκε πάρα πολλά σε αυτόν τον ομιλό. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού της, τέτοιος... Αφού είναι αφήνει τους άλλους πια μάπα να παίξουν λίγο, ρε φίλε. Ναι. Τάκα, τούκα, τίκι τάκα, στην περιοχή της, στο κέντρο, στην επίθεση. Λέγεται τίκι τάκα αυτό, τίκι τάκα. Επιστημονικά έτσι λέγεται εδώ. Ναι, τίκι τάκα. Οπότε αν μάχεις το 80% της κατοχής της μπάλα, ρε φίλε, πώς να σου κάνει όλες επίθεσεις, να σου κάνει φάσεις, να σου βάλει γκολ. Εγώ πάντως δεν ξέρω το 5-0 με Σλοβακία. Mm-hmm. Ότι ξαφνικά έγινε σούπερ ομάδα που βάλει όποτε θέλει. Είναι ανήθικο το 5-0 σε τέτοια παιχνίδια. Κοιτάξτε, όχι. Επειδή είδαμε ότι μπορεί να είναι αυτόν κόλο ο Σλοβάκο, τον έχει λύσει. Τον έχει έλειωσε, τον έλειωσε η μίλα μου να πούμε. Είδε τον πιέν να κάνει σου τσέκ. Κάμε έτσι. Και το έβαλε το μόνο του. Φτάσαμε τα 8 νομίζω αυτόν κόλ σε αυτόν τον γύρο. Α, ναι. 8-9 αυτόν κόλ. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και αυτόν κόλ αυτό το παιχνίδι, Κροατία Ισπανία. Μα πλέον πέσανε και αποδόσεις. Πέσανε αποδόσεις. Έξι, δεν ξέρω, ήταν 15 ας πούμε, να πήγαινε αυτόν κόλ, τώρα πήγαινε στα ούτε τα μισά. Να το ξεχάσω. Ούτε τα μισά. Εγώ δεν ξέρω, βλέπω ότι ίσως να έχουμε παράταση στον το παιχνίδι. Να χρειαστεί και η μία ώρα παράταση, μπορεί και πέναλτι, κλειστό παιχνίδι. Εγώ θα πήγαινα για half time, full time, το γνωστό χ και άσο. Ναι. Άσον η Κροατία. Κροατία. Ναι. Αλλά τώρα επηρεάστηκα λίγο από τον Ανδρέα και θα πω χ. Άσον πάλι. Α, μάλιστα. Εγώ θα έλεγα 2 or 3 goals. Έφυλε μαζί σου. 2 or 3 goals. Εγώ μαζί σου. Μαζί σου. Θα ήταν η πρώτη μου πρόταση αυτή, ναι. Το 2-3 goals. Αμέσως να μου κάνει τη θέμα. Και μετά το χ. Το χ για παράταση, άξιζε αργά το παιχνίδι. Να δούμε ακόμα μισή ώρα. Εδώ έχουμε και πέναλτι. Alright. Ναι. Okay, άρα πάμε να δούμε τα παιχνίδια στην κάρτα μας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Μαρίνο, υπάρχει μια προσφορά από τη Φόμπετ για σαν καλοκαιρινά αξεσουάρ. Έτσι. Ναι. Για το καπελάκι που βλέπετε εδώ, τη τσάντα. Τον τόρο θαλάσσης, ναι, τον τόρο, και για τις ρακέτες να πούμε ότι έχουν και μπάλα μαζί. Με ένα απλό τηλεφώνημα, τηλεφωνήστε στην Fallbet και πείτε απλά ότι παιδιά θέλουμε το τόρο και τις ρακέτες. Μπορεί να το κάνεις επειδή έχουμε τηλεφώνημα, μπορεί να το αξίσεις του κόσμου ακριβώς τι πρέπει να πει. Ναι, μπορεί να σπώ, ναι. Ναι, θέλω το τόρο και τις ρακέτες. Ο λόγος να πει, πέντε ρακέτες. Στην πόδα, ναι. Και να έρθει με ποντό να... στην διευθύνση που θα για τους υφιστάμενους ή ως καινούργιους τους πελάτες. Για τους υφιστάμενους πελάτες και ως καινούργιους. Και τους καινούργιους. Ωραία. Λοιπόν, να τελειώσουμε με ανέκδοτο. Πώς λέγεται η γυναίκα που δεν έχει δόντια. Η γυναίκα με τα ούλα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το ανέκδοτο. Είπαμε το.